Για τη ζύμη θα χρειαστούμε 350 γραμμάρια αλεύρι χωριάτικο, 2 κουταλάκια ζάχαρη, 1 κουταλάκι αλάτι, 1 κουταλάκι μαγιά ξηρή, 1 φλιτζάνι που είναι 250 ml, νερό, 1 κουταλιά ελαιόλαδο, 1 κουταλιά βούτυρο ανάλατο και περίπου 1/4 του φλιτζανιού σιμιδάλι. Το σιμιδάλι είναι προαιρετικό, αν δεν έχετε σπίτι σιμιδάλι, δεν είναι ανάγκη να βάλετε. Για τη σος ντομάτας θα χρειαστούμε 1 μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 1 σκελίδα σκόρδο λιωμένη, 1 κουταλιά ελαιόλαδο, μισό φλιτζάνι λευκό κρασί, 400 γραμμάρια ντομάτες ψιλοκομμένες, 1 κουταλιά ενώ συσκευασμένες ντομάτες, 1 κουταλιά μπάστα ντομάτας, 1 κουταλάκι ζάχαρη, αλάτι και πιπέρι και 3-4 αν έχετε φυλλαράκια βασιλικών ή θυμάρι. Για τη γέμιση θα χρειαστούμε 2 1/4 του φλιτζανιού τυρί μοτσαρέλα, είναι περίπου 250 γραμμάρια, χοντροτριμμένο. 10 φέτες λούντζα Γρηγορίου, 10 φέτες σαλάμι Γρηγορίου και 10 φέτες χαμ Γρηγορίου. Προτιμούμε το premium χαμ, να σας τα δείξω σε λίγο. Και θέλουμε επίσης 1 κουταλιά παρμεζάνα τριμμένη. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, η Αμερική είναι μια πολύ μεγάλη χώρα. Την πίτσα την επήρα βεβαίως στην Αμερική οι Ιταλοί μετανάστες, η οποία μετά αμερικανοποιήθηκε. Νομίζω είπα σας το ξανά ότι το πεπερόνι π.χ. δεν υπάρχει στην Ιταλία, υπάρχει μόνο στην Αμερική. Βέβαια, εμείς θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα σαλάμι, γιατί βρίσκονται πολλά ωραίο μέσα στις πίτσες. Εγώ λατρεύω το σαλάμι και που μόνο του, αλλά μέσα στην πίτσα είναι πάρα πολύ ωραίο. Υπάρχει λοιπόν η πίτσα Chicago, η οποία είναι τούτη που σας είπα τώρα. Υπάρχει η πίτσα Detroit, η οποία πίτσα είναι πάλι χοντρή βάση, αλλά με έναν ειδικό τυρί το οποίο υπάρχει στο Detroit. Υπάρχει, νομίζω υπάρχει μια πίτσα στο Wisconsin, δεν ξέρω ακριβώς. Εμείς σήμερα θα μείνουμε, το ταξίδι μας θα μείνει στο Chicago. Λοιπόν, πάμε πρώτα να φτιάξουμε το ζυμάρι. Το ζυμάρι είναι η απλή ζύμη της πίτσας. Θα βάλουμε μέσα το αλεύρι. Εγώ θα χρησιμοποιήσω χωριάτικο αλεύρι. Μπορείτε να, αν θέλετε, αν δεν έχετε χωριάτικο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φαρίνα, μαγιά, ένα κουταλάκι μαγιά. Θέλουμε έτσι 2 κουταλάκια ζάχαρη. Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε ζάχαρη, μπορείτε να μην τη βάζετε. Απλώς εγώ βάλω ελάχιστη ποσότητα από ό,τι βλέπετε. Απλά και μόνο για να βοηθήσει τη χαρά. Τη χαρά. Τη χαρά της μαγιάς. Γιατί είναι μια χαρά να φουσκώνει το ζυμάρι με τη μαγιά. Να βοηθήσει τη μαγιά, τέλος πάντων. Θα βάλουμε ένα αλάτι, γιατί θέλουμε γεύση. Προσέξτε ότι ανακάτεψα τη μαγιά με στο ζυμάρι μου πριν να βάλω το αλάτι. Είναι καλύτερα να μην έρχεται σε επαφή το αλάτι μαζί με τη μαγιά. Μετά να κάνω μια λακκούβα στη μέση. Θα βάλω το νερό μου. Και μετά μπορείτε είτε να ζυμώσετε στο χέρι, είτε να ζυμώσετε στο μίξερ. Εγώ βεβαίως ως γνωστόν θα ζυμώσω στο μίξερ. Βάλουμε έτσι μια κουταλιά περίπου ελαιόλαδο και ζυμώνουμε με το γάντζο. Να ζυμώσετε, θα έχετε μια μαλακή ζύμη η οποία είναι και λίγο κολλώδης κιόλας. Εμένα αρέσκει μου το αφήνω το ζυμάρι μου και ζυμώνεται πολύ ώρα. Τούτον το ζυμάρι δεν το άφησα να ζυμωθεί πολύ ώρα. Αλλά εσείς να το αφήσετε έτσι να γίνει, να ενεργοποιηθεί η γλουτένη μέσα στο αλεύρι και να γίνει πιο... Σαν θεωρείτε είναι πολλά καλά ζυμωμένο, αλλά εμπειραζεί να το βγάλω έτσι όπως είναι τώρα. Γιατί έτσι κι αλλιώς τη ζύμη την έχω κάνει που πριν για να μπει να φουσκώσει. Μην αφαιρούμε το αλεύρι. Γιατί να το χρειαστούμε. Να βάλω λίγο αλεύρι έτσι στο ξύλο μου. Με τα ζυμάρια, με τη ζύμη της πίτσας, συνήθως κάνω το πράγμα. Δηλαδή, βάλω το ζυμάρι μου πάνω σε μια αλευρωμένη επιφάνεια. Ζυμώνω το λίγο έτσι στο χέρι και μετά βάλω το να μπει, να φουσκώσει, όπως λέμε. Θέλω έτσι να το νιώσω λίγο το ζυμάρι πριν να το βάλω να φουσκώσει. Τώρα είναι λίγο κολλώδες το ζυμάρι μου ακόμα. Να το ζυμώσετε λίγο στο χέρι και να γίνει έτσι ένα ωραίο μαλακό ζυμαράκι.
Δημιουργεί μια μαγεία, πραγματικά. Εμένα αρέσει και μου πάρα πολύ να ασχολούμαι με ζύμες. Βρίσκω το έτσι, εκτός που αγχολητικό, πραγματικά όταν έχω να κάνω ζυμώματα με ζυμάρια, το καλύτερο μου, αρέσει και μου πάρα πολύ. Λοιπόν, και θα βάλετε τη ζύμη σας σε έναν μπολ. Κάπου εθιάβασα, τούτο δεν ήξερα αν ισχύει, διασταυρώστε το αν θέλετε. Κάπου εθιάβασα ότι όταν βάζεις ζυμάρια να μπουν, καλύτερα να τα βάζεις σε γυάλινα μπολ παρά μεταλλικά. Εγώ πρέπει να σας πω ότι δοκίμασα και τις δύο μεθόδους, και τα γυάλινα και τα μεταλλικά. Δεν είδα ότι έχει καμιά διαφορά, αλλά λένε ότι είναι καλύτερο να το βάλεις σε γυάλινο. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως επειδή είναι πολλά ευαίσθητο το μεταλλικό στην αλλαγή της θερμοκρασίας, μπορεί γι' αυτό. Λοιπόν, προσέξτε ότι ελάδωσα τον μπολ μου και βάλα μέσα το ζυμάρι μου. Θα το αφήσουμε να μπει, θέλει πολλή ώρα, θέλει μια ανάμιση ώρα. Και μπαίνει και γίνεται έτσι τόσο. Δηλαδή διπλάσιο, τριπλάσιο σε μέγεθος. Λοιπόν, σας πω πώς ψήνω εγώ τώρα τούτη την πίτσα. Ψήνετε τούτη πίτσα, όπως σας είπα, είναι σε ταψί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν ταψί για κέικ, το με αφαιρούμενα τυχώματα, ή εμένα αρέσκει μου να χρησιμοποιώ τούτα τα μιας χρήσης ταψιά, πάρα πολλά βολικά. Για να βάλουμε το ζυμάρι μας μέσα, είπα σας ότι τούτη πίτσα γίνεται όπως την πίτα. Πολλά παράξενο ο τρόπος που τη συναρμολογούν, αλλά είναι πάρα πολλά ευγεστή, πάρα πολλά νόστιμη. Λοιπόν, θα πιάσουμε έναν έτσι πινέλο, ή μπορείτε να το κάνετε με ένα χαρτί. Τώρα να δούμε. Θα απλώσουμε βούτυρο σε όλη την επιφάνεια και στα πλαϊνά του ταψού. Διότι δεν θέλουμε να κολλήσει το ζυμάρι μας. Μπορείτε να βάλετε και λάδι να θέλετε αντί να βάλετε βούτυρο. Απλώς το βούτυρο διάτσε μια έξτρα ωραία γεύση και δεν θέλετε πολύ. Δηλαδή μια κουταλιά βούτυρο γίνεται έτσι πιο νόστιμη η πίτσα. Επίσης γίνεται έτσι πιο τραγανή η βάση. Επίσης πολλές φορές το λάδι στη βάση της πίτσας, εμένα τουλάχιστον, κάνει με να νιώθω ότι η ζύμη είναι τηγανητή που κάτω. Σε αυτό το πράγμα εμένα δεν μου αρέσει και κάνει μου πολλά λαδερό πράγμα. Ενώ το βούτυρο, να την κάνει έτσι τραγανή και ωραία, χωρίς του τον το συνέστημα τέλος πάντων του τηγανητού. Ωραία, έβαλα το βούτυρο μου παντού. Και τώρα, εκείνο που κάνω εγώ, ή θα έβαλα αλεύρι ή σιμιδάλι. Το σιμιδάλι είναι πιάσα το σαν ιδέα που τον τρόπο που μεταφέρουν οι Ιταλοί τις πίτσες που το φτιάρει μέσα στο φούρνο, διότι καμιά φορά βλέπετε τόσο μαλακίζει που λέει πώς το βάλουν ρε παιδί μου. Άμα βάλεις λίγο σιμιδάλι από κάτω, η ζύμη κυλά από στο σιμιδάλι, λειτουργά από στα στροχαλίες το σιμιδάλι. Συν το σιμιδάλι κάνει τη ζύμη τραγανή. Οπότε, απλώνουμε έτσι παντού. Εγώ δάμε έχω σιμιδάλι ψηλό, το λεπτό το σιμιδάλι. Αν έχετε και χοντρό, ακόμα καλύτερα να σας πω. Να βεβαιωθούμε ότι βάλαμε παντού σιμιδάλι. Ωραία. Έτοιμο το ταψί μας. Όπως σας είπα, μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε και έναν ταψί 26 εκατοστό με αφαιρούμενο πάτο. Λοιπόν, τώρα πρέπει να ανοίξουμε το ζυμάρι μας. Να γεμίσουμε τέλος πάντων τούτον το ταψί, που σημαίνει ότι πρέπει να ανοίξω έναν κύκλο περίπου όπως είναι το σανίδι μου, δαμε. Είπαμε ότι η ζύμη είναι έτσι αρκετά μαλακιά, γι' αυτό είναι να λευρώσω την επιφάνεια, να βεβαιωθείτε ότι θα κολλήσει το ζυμάρι σας τέλος πάντων. Το ζυμάρι μου είναι όπως τον αφρό. Τούτον το ζυμάρι τώρα, να το χωρίσω σε 4 μέρη. Όχι γιατί θέλω να το χωρίσω σε 4 μέρη, γιατί θέλω περίπου το 1 τέταρτο να το φυλάξω για το πάνω μέρος και θέλω τα 3 τέταρτα για το κάτω μέρος. Λοιπόν,
Έχω δαμέ τούτα τα φανταστικά μαχαίρια τα οποία μου έφερε το λαμεζόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ το λαμεζόν για τα υπέροχα τα μαχαίρια, γιατί πραγματικά εκτός που πανέμορφα είναι και πολλά καλά μαχαίρια. Οπότε είναι να πιάσω το καλό μου το μαχαίρι τώρα να σας δείξω. Ξέρετε τι αρέσκουν μου τα κουζινικά gadgets. Οπότε θα χωρίσω, ας πούμε, ότι τούτη είναι η μέση, τούτη είναι να φυλάξω τόσο. Περίπου. Να δούμε. Μάλιστα. Για να κλείσω την πίτσα μου από πάνω. Γιατί είπα σας ενώ πως την πίτα, αν είπαμε τούτη πίτσα. Εν τω μεταξύ, άμα το κάνετε Google, τέλος πάντων, την πίτσα Chicago, να δείτε διαφορετικούς τρόπους που ο κάθε σεφ την κάνει διαφορετικά. Αλλά είναι, σε όλες τις περιπτώσεις, είναι φανταστική. Έχει κάποιους που την κλείουν από πάνω, έχει κάποιους που την αφήνουν ανοιχτή και απλώς πολλά ψηλή. Αλλά ως επιτοπλίστων, τούτη πίτσα είναι κλειστή από πάνω. Λοιπόν, θα αλευρώσουμε καλά την επιφάνεια που δουλεύουμε και θα ανοίξουμε το ζυμάρι στη διάμετρο του ταψού. Είπαμε ότι τούτο το ζυμάρι είναι της μαγιάς, οπότε αν τραβά. Θωρείτε το που τραβά. Όταν τραβά, απλώς αφήνουμε το να ξεκουραστεί λίγη ώρα για να μπορέσουμε να το ανοίξουμε στο μέγεθος το οποίο πρέπει. Και ο λόγος που μετακινώ εγώ το ζυμάρι μου συνέχεια είναι για να βεβαιωθώ ότι είναι κόλληση. Νομίζω είμαστε καλά. Ιωδεύουμε προς το καλά, τέλος πάντων. Νομίζω ότι είμαστε σε έναν καλό σημείο. Μάλιστα, νομίζω ότι είμαστε καλά. Λοιπόν, και τώρα να πιάσω το ταψί μου, το έτοιμο τέλος πάντων. Υπάρχουν δύο τρόποι να το κάνετε το πράγμα. Δείξα σας ξανά, ή να τη διπλώσετε στα τέσσερα και να την ανοίξετε ξανά, ή να το τυλίξετε πάνω στο μαδράκι σας. Απλώς βάλετε λίγο να λεύρει έτσι για να μην κολλήσει. Απλώνουμε τη. Κάμα το λίγο που την αντίθετη μερικά εγώ, δεν πειράζει. Και μετά είναι πρέπει να το σάσετε. Το βάλετε έτσι μπροστά σας και να το σάσετε. Να βεβαιωθείτε ότι εμπήκαινε στα πλάγια και όσο έξτρα έχει, να το διπλώσουμε από πάνω. Επίσης, ας πούμε να δείτε ότι δαμέ είναι εσύ και θέλετε να πιντώσετε, πιντώστε. Δεν έχει πρόβλημα. Και βεβαιωθείτε ότι τούτα είναι καλά κολλημένα στα τυχώματα και ότι δεν πέφτουν έτσι μέσα. Ο λόγος που πέφτουν τώρα είναι το σιμιδάλι. Επειδή βάλαμε σιμιδάλι, τούτο το πράγμα κάνει τη ζύμη να τσιλά και να πέφτει προς τα κάτω. Βεβαιωθείτε ότι κόλλησε η ζύμη έτσι στα πλαϊνά, γιατί τώρα να κάνουμε το γέμισμα. Το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, άμα δείτε. Ωραία. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, τώρα το άλλο παράδοξο της συγκεκριμένης πίτσας. Το πρώτο πράγμα που βάλουμε μέσα είναι το τυρί. Αντί το τυρί να μπω πάνω, μπω κάτω. Απλώνουμε το τυρί. Βάρτε κάμποσο τυρί. Αγαπούμε τυρί. Θέλουμε να έχει πολύ τυρί και επειδή είναι από κάτω το τυρί, έχετε τον κίνδυνο ότι να καεί που πάνω ή με οποιοδήποτε τρόπο. Οπότε, βάρτε το έτσι κάμποσο τυρί από κάτω. Έβαλα 250 γραμμάρια τυρί μοτσαρέλα.
Μπορείτε να βάλετε και γκούτα μέσα και έτσι πράγματα. Εγώ βάλω μοτσαρέλα γιατί η μοτσαρέλα είναι το τυρί της πίτσας ουσιαστικά. Αν θέλετε όμως να προσθέσετε και άλλα τυριά, μπορείτε να κάνετε ένα συνδυασμό από τυριά, ο οποίος πάλι είναι πολύ ωραίος. Λοιπόν, και μετά έχουμε το χορηγό μας, δαμέ, ο οποίος έχουμε διάφορα πράγματα από το χορηγό μας. Για να βάλουμε μέσα στην πίτσα, όπως σας είπα, τούτη πίτσα είναι ο παράδεισος του κρεατοφά. Λοιπόν, έχουμε λούντζα από τα Αλλαντικά Γρηγορίου, έχουμε σαλάμι αέρος τύπου Ουγγαρίας. Εντάξει, διότι είναι έτσι λίγο πιο πικάντικο, και λίγο πιο ωραίο, και λίγο πιο γευστικό. Και βεβαίως έχουμε χαμ για να βάλουμε. Τώρα, η σειρά που να τα βάλετε δεν παίζει κανέναν απολύτως ρόλο. Να πιάσω έναν πιάτο, όμως για ευκολία. Λοιπόν, να αρχίσουμε με τη λούντζα. Η λούντζα είναι πολλά ωραίο πράγμα μέσα στις πίτσες. Εμένα αρέσκει μου πάρα πολλά. Καμιά φορά αρέσκει μου και παραπάνω με το μπέικον. Δεν θα βάλω μπέικον στη συγκεκριμένη πίτσα. Ο λόγος είναι απλός. Επειδή τούτη η πίτσα δεν ψήνεται, ξέρω ψήνονται τα αλλαντικά που πάνω, θέλετε απλώς έτσι να γεμίσετε τον πάτο και επειδή δεν θα ψηθούν, προτιμώ να μην βάλω. Ενώ ότι είναι να ψηθούν εσωτερικά της πίτας, δεν θα ξέρω ψηθούν. Και επειδή το μπέικον έχει αρκετό λίπος, προτιμώ να μην βάλω γιατί δεν θα ξέρω ψηθεί το λίπος του και οπότε να το τρώμε στην πίτσα και μ' αρέσει. Βέβαια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον back bacon, το οποίο έχει λιγότερο λίπος πάνω. Μπορείτε να βάλουμε και ένα μέσα στη μέση. Είπα σας 10 φέτες, εγώ έβαλα 1, 2, 3, 4, 8, είναι καλές 8 φέτες. Θέλετε να βάλετε και 10, βάλετε και 10. Λοιπόν, θα βάλουμε το χαμ. Το χαμ πάντα παίζει μες στην πίτσα. Χαμ. Οπότε αν έχουμε... Αν θέλετε μπορείτε να το κόψετε κομματάκια, αλλά τούτη πίτσα έχει και τούτη χάρη, ότι τα κομμάτια βάλεστε έτσι ολόκληρα. Είπαμε, η χαρά του αλλαντικού. Πρέπει να σας πω ότι που ήμουν έγκυος ήθελα να τρώω συνέχεια αλλαντικά. Συνέχεια. Μπορεί να ήταν οι πολίτες στο στερόνι που είχαμε στο σύστημα μου με δύο, με κύση, διδήμων, αγοριών. Αλλά ήθελα να τρώω συνέχεια αλλαντικά, λουκάνικα, παστουρμάδες, τούτα όλα τα πράγματα. Αν έχετε και λίγο παστουρμούτι και θέλετε να βάλετε μες στην πίτσα, δεν θα σας σταματήσω εγώ να βάλετε. Okay. Ακόμα λίγο. Εν τω μεταξύ τώρα που τα βλέπετε μπορεί να σας φαίνεται ότι είναι πολύ, αλλά είναι πολύ, πραγματικά σας λέω. Γιατί είπαμε ότι το πράγμα είναι όπως την πίτα. Εννοείται ότι αν θέλετε να κάνετε την πίτσα χορτοφαγική, βάρτε πιπεριές φλωρίνης, βάρτε μανιτάρια, τα οποία μανιτάρια όμως πρώτα πρέπει να σοτάρετε και μετά να βάλετε, γιατί δεν θέλετε να κατεβάσουν ζουμιά και να σας βρέξουν την πίτσα σας. Και επίσης, έναν άλλον υλικό το οποίο εγώ δεν μπορώ να φανταστώ πίτσα χωρίς τούτον το υλικό, είναι βεβαίως το σαλάμι ή πεπερόνι, αν θέλετε. Το σαλάμι είναι τσίχη εντονή γεύση, εμένα αρέσκει μου πάρα πολύ. Ειδικά τούτον το τύπου Ουγγαρίας. Ο Γιώργος ο μοντέρ μας πρέπει να μας συγχωρέσει σήμερα. Βετζετέρια. Άντε να βάλω έτσι ένα μες στη μέση. 2, 3, 4. Να βάλω ακόμα ένα και θέλω ακόμα ένα. Και να βάλουμε και έναν έτσι. Ωραία. Το τιμίνι κάνετε ένα πολύ ωραίο σάντουιτς. Λοιπόν, το άλλο παράδοξο τώρα με την πίτσα είναι ότι σίγουρα περιμένετε ότι πρέπει κάπου να βάλουμε μια σος ντομάτας. Εν τω μεταξύ είπα σας τα υλικά για τη σος ντομάτας, αλλά για να μην καθυστερώ σήμερα, έκανα την ήδη τη σος ντομάτας. Η σος ντομάτας είναι πάρα πολύ απλή. Να σοτάρετε
κρεμμύδι, τα σκόρδα, να σβήσετε με το κρασί και μετά να βάλετε τις ντομάτες. Και να το αφήσετε για μένα σιγοβράσει έτσι έναν 15 λεπτό και να έχετε μια ωραία σος ντομάτας. Λοιπόν, μετά να πιάσετε το υπόλοιπο ζυμαράκι. Και θα το ανοίξουμε για να καλύψουμε την πίτσα. Και πού μπαίνει η σος ντομάτας, που πάνω. Αλήθεια. Κάμετε τον κούκο. Πολλά ενδιαφέρον. Έκανα διατριβή μπα στην πίτσα στο Σικάγο, πρέπει να σας πω. Και όταν είχα βγάλει το δεύτερο μου βιβλίο, επέμενα ότι έπρεπε, ήθελα να βάλω τούτη την πίτσα μέσα, γιατί έκανε μου τόσο ενδιαφέρον το πράγμα, που ήθελα να βάλω την πίτσα Σικάγο μέσα στο βιβλίο μου. Έβαλα την τελικά. Και πριν να με ρωτήσετε, εξαντλήθηκε το βιβλίο μου, αλλά είμαι στην πορεία να ετοιμάσω άλλο με όλες τις συνταγές, τις ωραίες που παρακολουθείτε στην εκπομπή, χρυσές συνταγές από σπίτι. Λοιπόν, ανοίξετε το έτσι. Καλό, σαν να είναι καλό. Νομίζω είναι καλό. Μάλιστα. Τούτο, εμένα να αρέσκει μου να σου τελειώνει έτσι ακρούδα, οπότε έτσι τλείω το προς τα μέσα, όπως θα κάνετε μία πίτα, όπως είπαμε. Αν δείτε ότι έγκολα, μπορείτε να βάλετε λίγο νερό για να βεβαιωθείτε ότι εκόλλησε. Να σας πω ότι έχω προθερμάνει το φούρνο στους 210 βαθμούς στον αέρα. Θέλετε δυνατό φούρνο, όπως θέλετε για όλες τις πίτσες. Η πίτσα θέλει δυνατό φούρνο, θέλει 200 βαθμούς, ενώ θέλει 210, 220, 230, ενώ θέλει 180, έτσι, θέλει έτσι δυνατό φούρνο. Γυρίστε το έτσι που μέσα, κλείστε το έτσι όσο μπορείτε, να μην ανοίξει. Αν ανοίξει το λίγο, βέβαια, εντάξει, πάλι η πίτσα είναι τέλεια. Πάντα λέω το, σε περίπτωση που ανοίξει, για να σας πω ότι είναι τίποτα. Ανοίξει. Όχι, αλήθεια, αν κάφες μες στην κουζίνα, εγώ παθαίνω πάρα πολλά συχνά, πρέπει να σας πω. Λοιπόν, και τώρα έχουμε τούτη την ωραία την πιτούδα. Σος ντομάτας. Που πάνω, αλήθεια. Ξέρω ότι φαίνεται σας παράξενο, έτσι είναι τούτη η πίτσα. Θα βάλω μέσα στη σος ντομάτας μου, επειδή δεν έβαλα βασιλικό, θα βάλω λίγα φιλούθκια έτσι θυμάρι. Πρέπει να σας πω ότι αν έχετε και έναν, ξέρω εγώ, μια συσκευασία που σος ντομάτας μακαρονιό σπίτι, έναν ναπολιτέν, έναν, ξέρω εγώ, σος ντομάτας με βασιλικό, χρησιμοποιάτε το τζίνο. Δεν είναι ανάγκη να κάνετε σος ντομάτας. Ή εγώ είδα και σεφ οι οποίοι κάνουν το πράγμα με απλά πάστα ντομάτα. Αλήθεια. Εμένα όμως αρέσκει μου να κάνω τις σάλτσες μου γιατί χρησιμοποιώ τις γιατί η πίτσα, είπα σας άλλες φορές, σπίτι μας είναι στην ημερησία διάταξη. Απλώστε έτσι τη σάλτσα. Θα τη βάλετε όλη. Τούτη είναι η δόση της σάλτσας που σας είπα. Δεν τη θέλει όλη τη σάλτσα, θέλει έτσι. Θέλει όμως, δηλαδή βάρτε έτσι να καλυφτεί ωραία. Ωραία. Βάλαμε τη σάλτσα. Μία κουταλιά μπαρμεζάνα. Τίναμε την μπαρμεζάνα. Να κάνει έτσι μια ωραία κρούστα από πάνω τη ρένια. Τέλεια. Και μετά, πριν μπούμε μέσα στο φούρνο, θα πιάσετε ένα κοφτερό μαχαιράκι, όπως το υπέροχο μαχαιράκι από το λαμεζόν που έχω εγώ, και θα κάνετε αυτό το πράγμα. Θα ανοίξετε μία τρυπούδα μέσα στη μέση.
Γιατί το πράγμα που μέσα να αρχίσει να φουσκώνει και να κάνει αέρα. Οπότε θέλετε να βγάλετε μια τρυπούδα, βγάλετε άλλο καμιά έτσι που τσιρίπου ποδά, για να βγαίνει ο αέρας προς τα έξω, γιατί αλλιώς αν δεν βγάλετε τρυπούδες, μετά να φουσκώσει που πάνω η ζύμη και να μείνει έναν κενό αέρος μες στη μέση. Και αν το δείτε και μες στο φούρνο και φουσκώνει έτσι πολλά, τρυπάτε το λίγο με ένα μαχαίρι για να κάτσει κάτω το ζυμάρι. Λοιπόν, εδώ έφκαλα τις τρυπούδες μου. 210 βαθμούς, 30 με 35 λεπτά και μετά δεν θα πιστεύετε. Αλήθεια, είναι τέλεια. Εν τω μεταξύ, τέλειωσε και η πίτσα. Είναι πολλά χαρούμενη. Ορίστε. Λοιπόν, δέτε τι ωραία που φουσκώσε και μεγάλωσε. Πρέπει να σας πω ότι πρέπει να την αφήσετε έτσι λίγη ώρα να κάτσει, δηλαδή κάνα δεκάλεπτο και μετά να τη βγάλετε. Εγώ ο τρόπος που τη βγάλω από το ταψί, βέβαια τώρα καύκει πάρα πολλά, κόφω το ταψί. Ανοίω το και βάλω την, σερβίρω την. Έτσι να σας τη δείξει μετά ο Ανδρέας, απλώς θα το κάνω αμέσως τώρα γιατί δυστυχώς κρούζει και οπότε δεν μπορώ να την αγγίξω. Και μετά με την κόψετε που μέσα τρέχει το τυρί, ένα πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Πραγματικά είναι μία πίτα, πίτσα, μπορώ να την περιγράψω διαφορετικά. Είναι πεντανόστιμη, πάρα πολύ νόστιμη και πραγματικά επειδή είναι τσίπα σουρτού ταΐζει περισσότερο κόσμο παρά μία πίτσα.